Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισκέφθηκε στρατιώτες που υπηρετούν στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι τους ευχαρίστησε για τη γενναιότητά τους, ενώ σημείωσε πως η Μόσχα συνεχίζει τις προκλήσεις και προσπαθεί να ανάψει το φυτίλι του πολέμου. Yeah. Η κατάσταση στον Τονμπάς έχει επιδεινωθεί σημαντικά, όλοι μπορούν να το δουν. Ο διοικητή τη μονάδα μα και οι στρατιώτε ξέρουν πω βρίσκονται στο στόχαστρο ελεύθερων σκοπευτών που θέλουν να του σκοτώσουν. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο υποστηρίζει πω το Κίεβο κρατά το κλειδί των εξελίξεων και ξεκαθαρίζει πω δεν θα διστάσει να απαντήσει σε πιθανή επίθεση. Αυτή τη στιγμή όλα εξαρτώνται από τι προκλήσει τη αντίπαλη πλευρά. Καταλαβαίνετε πως αν δεχθούμε επίθεση οφείλουμε να απαντήσουμε, να αμυνθούμε. Μετά από 7 χρόνια μαχών, ο ένας στρατός ξέρει καλά τα αδύναμα σημεία του άλλου. Δεν πρόκειται να καθίσουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Η Γερμανίδα Καγκελάριο είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο τη Ρωσία. Η Άγγελα Μέρκελ ζήτησε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να μην ενισχύει την παρουσία των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε πως πρόκειται για εσωτερική υπόθεση.